Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαιρετίζει το σημερινό μεγαλειώδη αγώνα των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων για ένα νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σαν τον κλέφτη εν μέσω κορονοϊού, ενώ δεν έχει πάρει κανένα απολύτως μέτρο για την ενίσχυση των σχολικών υποδομών, για εργαστήρια, τεχνολογικά μέσα και εποπτικά υλικά. Θέλει να αποφύγει τις λαϊκές αντιδράσεις όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πανεπιστημιακό Άσυλο που το κατάργησε κατά καλό καιρό, και με τον νόμο για την πρόσβαση και το λύκειο στις διακοπές του Πάσχα. Αυτό το νομοσχέδιο είναι κομμένο και ραμμένο στις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, με ένα και μόνο στόχο, να προσαρμόσει την παιδεία στις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Βρήκανε όμως το χρόνο να φέρουν την κατάπτυστη και επικίνδυνη τροπολογία για την ηλεκτρονική αναμετάδοση του μαθήματος από τις σχολικές τάξεις. Βρήκαν την ευκαιρία να δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο το εκπαιδευτικό έργο με την αύξηση του ελάχιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία εν μέσω πανδημίας, ενώ έπρεπε να κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Αυτό το νομοσχέδιο είναι καταστροφικό, ταξικό, οπισθοδρομικό και άδικο για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τις λαϊκές οικογένειες. Θέλουν να οικοδομήσουν ένα σχολείο σκληρό και ανταγωνιστικό, να σηκώσουν συνικούς ταξικούς φραγμούς στα μορφωτικά δικαιώματα, μετατρέποντας το λύκειο κυριολεκτικά σε εξεταστική αρένα, να διωγγώσουν την παραπαιδεία και να χειροτερεύσουν ακόμη περισσότερο τους όρους πρόσβασης στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βάζουν στο στόχαστρο την ανώτατη εκπαίδευση με δίδακτρα από τα προπτυχιακά. Βάζουν τις business στα ΑΗ και βάζουν κόφτη στις μεταγραφές με στόχο την κατηγοριοποίηση φοιτητών και ιδρυμάτων. Σπρώχνουν μαθητές εκτός σχολείων στην ιδιωτική κατάρτιση και στα μεταγυμνησιακά ΙΕ. Το ΚΚΕ ζητάει εδώ και τώρα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα για την παιδεία. Είναι στο σύνολό του απορριπταίο και καταδικασμένο στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του λαού μας γενικότερα. Εδώ και τώρα να αποσυρθεί επικίνδυνη και αντιπαιδαγωγική τροπολογία για τη μετάδοση μαθητών μέσα από τις σχολικές τάξεις με τοποθέτηση καμερών. Δεν έχει κανένα παιδαγωγικό κριτήριο και ανοίγει το δρόμο για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Το ΚΚΕ και η κοινοβουλευτική του ομάδα θα δώσει τη μάχη μέσα στη Βουλή, έστω και ως μειοψηφία, να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Είμαστε όμως μόνοι μας. Ο λαός όμως είναι εδώ, δυνατός και έτοιμος να δώσει αυτή τη μάχη. Το ΚΚΕ θα στηρίξει αυτόν τον αγώνα για ένα σχολείο που υπηρετεί την ολόπλευρη μόρφωση χωρίς ταξικές διακρίσεις, με νέα σύγχρονα σχολεία, υλικοτεχνική υποδομή, με κρατική ευθύνη και δωρεάν, για την κάλυψη όλων των κενών και την άμεση μονιμοποίηση χιλιάδων αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων, για ένα λύκειο που θα προετοιμάζει τους μαθητές για τη ζωή χωρίς να τον αγχώνει και να τους κατηγοριοποιεί. Θα ζητήσει την αποσύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο λύκειο από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να δοθεί το δικαίωμα επανάληψης της διαδικασίας όσες φορές επιθυμούν οι υποψήφοι, με δυνατότητα κατοχύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων
και για τις επόμενες χρονιές για ένα πανεπιστήμιο που θα παρέχει την αλλαγιά γνώση μέσα στο πτυχίο, κατοχυρωμένο ως μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Εδώ και τώρα δίνουμε τη μάχη ακατάπαυστα απέναντι στον κυβερνητικό επεγμό και την επίθεση που εξαπολύουν σε βάση τα μορφωτικά εργασιακά δικαιώματα της νεολαίας και του λαού. Καλή δύναμη και καλά κουράγια.